μη μου πει και πάλι κοντά σας. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με πάρα πολύ ωραία θέματα, αλλά και πάρα πολύ ωραίους καλεσμένους και γενικότερα έτσι πάρα πολύ ομορφιά, ρε παιδί μου. Πώς μου αρέσει αυτό το πράγμα, δεν σ' αρέσει και σένα? Γιατί είσαι ωραίος, βεβαίως. Βεβαίως, εννοείται, βεβαίως. Αλλά δεν παίζει ρόλο μόνο αυτό, όμως, αγάπη μου. Παίζουν ρόλο πάρα πολλά πράγματα που δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να στα απεικονίσω και να στα παρουσιάσω. Είναι λίγο θεατράλε η εκπομπή φέτος, δεν είναι λίγο θεατράλε? Δηλαδή, μου έστειλε. Είδα στο Facebook που είχαν βάσει τότε στην αρχή. Με πάει καιρός. Που είχαν βάσει την παρουσίαση των παιδιών. Και είδα στο Facebook που γράφανε. Ναι, που μου γράφανε ότι φέτος η εκπομπή είναι. Πώς μου το είχαν γράψει και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πιο λαμπερή και πιο κινηματογραφική από ποτέ. Δηλαδή εννοούσε το κάθε παιδί, άσχετα αν είναι η στήλη για τα παιδιά, π.χ. που προηγήθηκε η Κωνσταντίνα, ότι ήταν όλο πολύ όμορφο, με πολύ ωραίες εικόνες, πολύ ωραία παιδιά και πολύ ωραίες παρουσίες. Δηλαδή θα μπορούσαμε να ήμασταν και μια ομάδα modeling, ας πούμε. Έτσι, και μόνο αυτό. Το εξαιρετικό της υπόθεσης είναι ότι έχουμε συνδυάσει πάρα πολύ καλές παρουσίες με πραγματικά γνώση, επαγγελματισμό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό και φέτος έχουμε κάνει το διαφορετικό από κάθε άλλη χρονιά στις επιλογές. Και ότι έχουμε πέσει μέσα για τα καλά στο 100%. Στο 100%. Και για να μην είμαστε και. Δεν θέλω να πούνε ότι είμαστε λίγο υπερόπτες. Βάλτε το 99, σε παρακαλώ. Διόρθωσε το λίγο. Διόρθωσε το. Ναι, 99% είμαστε. Ωραία. Μέσα. Για να είμαστε εντάξει και όπως πρέπει. Κοντά μας λοιπόν η μοναδική Σίλια Κατραλή, ηθοποιός και σκηνοθέτης. Και εκείνη στα κορίτσια του Μη μου πεις, τα κορίτσια του κ. Αλέξανδρου και του Κυριλία κατ' επέκταση. Και βεβαίως ο Κυριλίας και τα κορίτσια του. Δεν θυμάσαι παλιά. Υπήρχε μια ταινία, τι ήταν, σύριαλ. Ήταν κάτι αυτό, ο Κυριλίας και τα κορίτσια. Δεν θυμάμαι. Δεν το ξέρεις. Τα κορίτσια του Μπάργουλη. Και βεβαίως έχει να μας ενημερώνει για κάπως κάθε εβδομάδα, όπως έχετε καταλάβει, με πάρα πολύ ωραία θέματα. Θέματα τα οποία εμείς τα βλέπουμε καθημερινά, αλλά τα οποία δεν δίνουμε και πολύ μεγάλη βάση ή δεν ξέρουμε ότι είναι αυτά ή, εν πάση περιπτώσει, νομίζουμε ότι είναι λίγο διαφορετικά. Όμως εσύ από την πλευρά του ειδικού θα μας ξεδιαλύνει στο μυαλό μας κάποια πράγματα. Ήθελες κάτι να ρωτήσεις, μπορείς να το ξαναπείς. Ήθελα να ρωτήσω. Τι σημαίνει δηλαδή διαφοροποίηση, ότι δεν καταλαβαίνουμε? Εντάξει, εμείς ξέρουμε τα πράγματα με την ευρεία έννοια που είναι στο ευρύ κοινό, έτσι. Δηλαδή τις ταινίες που εσύ είπες πολύ σωστά όταν συζητάγαμε προηγουμένως, ότι έχουν λες ήδη. Κάθε. Ο κινηματογράφος διακρίνεται σε κινηματογραφικά ήδη. Όπως. Κωμωδία, εννοείς περιπέτεια και αυτά, ή τρόπο γραφής. Τρόπο σκηνοθεσίας συνήθως, τρόπο γραφής. Άρα αυτά θα ξεδιαλύνουμε εμείς. Αυτά θα ξεδιαλύνουμε, θα δώσουμε την ευκαιρία στο κοινό να εντρυφήσει πάνω σε αυτά τα θέματα και να καταλάβει λίγο παραπάνω κάθε είδος ξεχωριστά. Mm-hmm. Τι ύφος ταινίας είναι κάποια που θα παρακολουθήσει από εδώ και μπρος πλέον. Και βέβαια και θα κάνουμε και αυτοβιογραφίες με την έννοια ότι θα μας πεις για τη ζωή της Δένης Καρέζη, έχεις ετοιμάσει τη ζωή Λάσκαρη κτλ. Πότε, πού, γιατί και όλα αυτά. Ξέρεις, ο κόσμος, εγώ σου ξέρω την Αλίκη Βουγιουκλάκη, σαφώς είναι πολύ πιο ωραίο, δεν το συζητάω, Σωτηράκι μου. Σωτηράκι μου, Σαλβάκι μου, Δουβαλετάκι μου. Η τηλεσκηνοθέτη είναι αυτή, δεν άλλαξε, τη γνωρίζει ο κόσμος. Λοιπόν, και γιατί πολλές φορές εμείς βλέπουμε την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ας πούμε, την αείμνηστη και. Θέλουμε πολύ. Εγώ, αν με ρωτήσεις όμως ποιος ήταν ο πρώτος της σύζυγος, πότε χώρισε με τον Παπα Μιχαήλ, αυτά την ιστορία δεν την ξέρω. Ενώ θα ήθελα να δω πότε γεννήθηκε. Λέει, δεν ξέρω αλήθεια πότε γεννήθηκε. Ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα. Αυτά και για τους Έλληνες και για τους ξένους αγαπημένους μας ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Γι' αυτό και είναι κρίμα. Δηλαδή, όταν μας αφορά κάτι, είναι ωραίο να δίνουμε στον κόσμο. Εγώ επίσης θα ήθελα πάρα πολύ να μου κάνεις ένα θέμα για την Μέρλιν Μονρό. Τι θέλω πάρα πολύ να το ψάξεις. Και επίσης και ένα για τον Jason Statham. Εννοεί. Εντάξει, γιατί είναι ο αγαπημένος μου ηθοποιός και μου έχουν πει ότι του μοιάζω. Καμία σχέση. Λοιπόν, τι έχεις ετοιμάσει για σήμερα? Σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για το σουρεαλισμό στον κινηματογράφο. Όταν λέμε καταρχήν σουρεαλισμός, είναι η απεικόνιση της πραγματικότητας, αυτό εννοούμε σουρεαλιστικό έργο? Όχι. Αυτό είναι ένα ρεαλιστικό έργο. Ο σουρεαλισμός απεικονίζει την πραγματικότητα μεν, αλλά χωρίς να υπαγορεύεται από τη λογική. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, δηλαδή ότι η Εύη είναι ξανθιά, ας πούμε, η πραγματικότητα, αλλά είναι για αλλά του είναι γιατρού. Και κουνέλι. Αλλά είναι και κουνέλι. Α, αυτό ναι, αυτό είναι όντως. Είναι, χωρίς να υπάρχει το λογική. Παραλογικό στοιχείο. Αυτό είναι το παραλογικό. Ναι, το πιο μεγάλο που θα μπορούσε να έχει. Ναι, είναι το παραλογικό στοιχείο. Αυτό έχει. Ο σουρεαλισμός υπάρχει και στους καλλιτέχνες ζωγράφους. Δηλαδή, πως είναι ο Σαλβαδόρ Νταλί ένα πράγμα. Ναι. Αυτό είναι. Αυτός δεν είχε κάνει την Τζοκόντα. Από εκεί ξεκίνησε.
Σουρεαλιστική ήταν η Τζοκόντα. Όχι, είχε κάνει το Έρος. Αυτό του... Ένα παζότη. Την άντρα, ντε, το είχε κάνει αυτό πίνακα. Ισκιντιμπε. Αυτό. Εμίνο μαλαβανά, λίσα μονά και καραβανά, γουστάρο ρίραραρα. Λοιπόν, ας πούμε, εγώ θα ήταν σουρεαλιστικό να τραγουδάω αυτό ξένα τραγούδια. Αυτό ακριβώς τώρα που έκανες, ήταν σουρεαλιστικό. Είδες, με έμαθες και μπήκα αμέσως μες στο ρόλο. Αυτό θέλουμε λοιπόν και ο κόσμος να μάθει. Για πες μας λοιπόν. Λοιπόν, σαφέστατα υπάρχει και στη ζωγραφική ο σουρεαλισμός, υπάρχει σε κάθε μορφή τέχνης. Ήταν μια επανάσταση που... Προήλθε μετά το Μεσοπόλεμο. Ήταν μια επανάσταση γενικότερα στα γράμματα και τις τέχνες. Δεν αφορούσε αποκλειστικά τον κινηματογράφο. Όπως συμβαίνει συχνά, έρχεται ένα ρεύμα να ανατρέψει κάτι άλλο που θεωρείται μέχρι στιγμής κατεστημένο. Mm-hmm. Αυτό είναι. Σωστά. Λοιπόν. Αυτό είναι. Άρα δηλαδή μιλάμε για κάτι το οποίο έχει... Και από πότε ξεκινάει ο σουρεαλισμός στον κινηματογράφο? Μετά το Μεσοπόλεμο. Μετά. Ο Μεσοπόλεμος ήταν δηλαδή... Ο Μεσοπόλεμος ήταν η μέση του πολέμου. Ο Μεσοπόλεμος. Ο Μεσοπόλεμος ήταν... Έγινε κάπου στη μέση. Στη μέση. Δηλαδή είναι τότε στην αρχή. Πότε έγινε αυτό? Όταν μετά που ξεκίνησε. Α. Και πριν τελειώσει. Το κατάλαβα. Κατάλαβες κάπως έτσι. Ποιοι ήταν, ας πούμε, μάλλον εμείς στην Ελλάδα γενικότερα τα έργα μας είναι σουρεαλιστικά? Εμάς στην Ελλάδα πολύ λιγότερο. Και όσοι έχουν ασχοληθεί με τον σουρεαλισμό δεν είναι γνωστοί στο ευρύ κοινό. Γιατί αυτό, γιατί είναι πολύ intellectual και δεν έχει το κοινό Θεωρώ πως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν είναι έτοιμη να... Δηλαδή τώρα πάνε να γίνουν κάποια βήματα με το Λάνθιμο. Mm-hmm. Δεν είναι έτοιμη, πιστεύω, να αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει αυτό το ρεύμα. Θα κάνω μια ερώτηση εμείς με τον Λάνθιμο. Με τον Λάνθιμο. Με τον Λάνθιμο. Το Γιώργο Λάνθιμο. Θέλεις να μου πεις ή ναι, σκηνοθέτης είναι. Μάλιστα, έτσι δεν έχω... Δεν είναι ο Ανανιάδης που πήγες εκεί πέρα εσύ. Όχι, δεν είναι αυτός, όχι προς Θεού. Λάνθιμο είπες, ναι. Λάνθιμος. Απλά επειδή δεν γνωρίζω από τους ανθρώπους που λένε με το αντικείμενο, γι' αυτό και δεν... Σίγουρα, ναι. Όνομα να μάθει ο κόσμος για ποιον μιλάμε. Απλά η Ελλάδα είναι σχετικά πίσω σε σχέση με άλλες χώρες πάνω στο συγκεκριμένο ρεύμα, γιατί δεν έχουμε... Είναι καλός κακός, θέλει μία... Πώς να το πω τώρα. Θέλει μια πνευματική υποστήριξη. Υποστήριξη που δεν την έχω. Όχι, δεν είναι και δεν έχουν μπει οι βάσεις. Δεν έχουν μπει οι βάσεις. Δηλαδή, κάπου ο κόσμος χρειάζεται άλλα πράγματα. Το κοινό εδώ χρειάζεται. Σωστά. Ψάχνει άλλα είδη. Για μένα, να πούμε, στα σχολεία θα έπρεπε να διδάσκεται και η τέχνη κατά σίγουρα, αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα. Από μικρές ηλικίες, δηλαδή από την τάξη 4ης-5ης δημοτικού, θα έπρεπε να διδάσκεται η τέχνη. Δεν μπορούμε λοιπόν να μου διδάσκει τέχνη των αρχαιοτάτων χρόνων, που ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη, βέβαια, ξέρετε, δεν το συζητεί κανείς αυτό, αλλά και πλέον για τις μέρες που διανύουμε, για τα χρόνια που βαίνουμε, θα έπρεπε τα παιδιά μας να μεγαλώνουν μέσα στην τέχνη αυτή. Δηλαδή, βλέπουμε για έργα τέχνης εξαιρετικά και απίθανα από το παρελθόν που προέρχονται, και έχουμε πλήρη άγνοια και πρέπει να μεγαλώσουν, να καταλάβουν, να μπουν στη διαδικασία να πάνε να σπουδάζουν. Δεν είναι έτσι. Και αυτό που λες, έχουμε πραγματικά εξαίρετα μυαλά και στο σουρεαλισμό. Ναι, λίγα έχουμε. Βέβαια. Απλά και είναι, βγει και σε, δεν, ξέρεις, είναι αναγνωρίσιμη. Δεν είναι αναγνωρίσιμη. Εδώ στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Το γνωρίζεις, ναι, εσύ, ναι. Νομίζω. Έχουν και κάποιοι διακριθεί. Και όμως κάποιοι έχουν διακριθεί στο εξωτερικό. Έτσι, είναι πασίγνωστοι στο εξωτερικό. Και όμως στην Ελλάδα δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να δεχτούμε κάτι δεν τόσο είμαστε, ακραίο. Γιατί δεν το γνωρίζουμε. Δεν έχουμε τη βάση. Είναι σινεμά υψηλού επίπεδου. Βέβαια, μπορώ να πω ότι ποια χώρα, ας πούμε, πιστεύεις ότι μπορεί να αγκαλιάζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε και να καταλαβαίνει πιο πολύ τα σουρεαλιστικά έργα? Νομίζω η Γαλλία. Σαφέστατα η Ρωσία. Πρώτοι από όλους, ναι. Οι περισσότεροι σουρεαλιστές σκηνοθέτες που έχουν αφήσει, ας πούμε, το στίγμα τους είναι Ρώσοι. Ναι. Ναι. Η Ρωσία ήταν από τις πρώτες. Ναι, και η Γαλλία σίγουρα όπου... Ναι. Γαλλία, Γερμανία. Αυτό είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία μέσα. Επειδή έχεις σπουδάσει και σκηνοθέτης και ηθοποιός, αυτό είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία η ιστορία θεάτρου. Δηλαδή όλα αυτά τα μαθαίνεις ξεχωριστά ή έχουν να κάνουν και με τον άνθρωπο μόνοι στο ψάχνεις? Όχι, όχι, έχουν να κάνουν και με τον άνθρωπο, αλλά είναι η ιστορία κινηματογράφου πιο πολύ αυτό. Mm-hmm. Η ιστορία θεάτρου είναι ξεχωριστό μάθημα σε οποιαδήποτε σχολή, νομίζω, διδάσκεται δραματική είτε σκηνοθεσία. Και η ιστορία κινηματογράφου ξεχωριστό επίσης. Τώρα για να εντρυφήσεις μέσα σε αυτά, για να σε απασχολήσει ένα συγκεκριμένο είδος, το ψάχνεις και μόνος σου, ναι. Και ενημερώνεσαι κάθε ο σουρεαλιστής σκηνοθέτης έχει να κάνει πιο δύσκολη δουλειά στην απόδοση του έργου από τον απλό σκηνοθέτη μιας κωμωδίας ή μιας περιπέτειας, μιας σάτυρας, μιας κάτι?
Καταρχάς, ο σουρεαλιστής σκηνοθέτης, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, γιατί κάποιοι σκηνοθέτες δεν είναι αποκλειστικά σουρεαλιστές, ας πούμε, έχουν περάσει από αυτό το φάσμα και έχουν βρεθεί στην πορεία κάπου αλλού. Παίρνει αρχικά ένα κείμενο, ένα σενάριο, δηλαδή είναι αποκλειστικά, είναι θέμα συνεργασίας, πιστεύω, σωστά, με τον σεναριογράφο. Σωστά. Παίρνει ένα σενάριο το οποίο από μόνο του δεν είναι λογικό, είναι εξολογικό, έχει την αίσθηση του παραλόγου, δεν υπαγορεύεται από τη λογική αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά όμως είναι δύσκολο να το αποδώσει σε εικόνα. Να το στήσει είναι σαφέστατα πιο δύσκολο. Πολλές φορές δηλαδή χρειάζεται και μεγαλύτερος εξοπλισμός, εξαρτάται τώρα και για τι ταινία μιλάμε. Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε ο εκάστοτε και οποιοδήποτε σκηνοθέτης να μπορέσει να φτιάξει μια σουρεαλιστική ταινία, διότι θα πρέπει να την επιδώσει έτσι στον κόσμο. Θέλει πάρα πολύ μελέτη καταρχάς. Βεβαίως. Ώστε να βγει ναι μεν και το τι γίνεται τώρα και ναι μεν η λογική του τι γίνεται τώρα. Σωστά. Κατάλαβες, δεν είναι λίγο... Πάντως είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο, θα πάμε στο βίντεό σου. Όχι αυτά, πάμε να λοιπόν, έχεις ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, γιατί όπως ξέρετε η Σίλια θα ετοιμάσει και πάρα πολύ ωραία βίντεο αναπεριόδους. Όχι αναπεριόδους, κάθε φορά που θα είναι μαζί μας. Θα ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία βιντεάκια, στα οποία αφού τελειώσει τη στήλη της, θα πρέπει να πηγαίνουμε στο βιντεάκι για να δούμε όλα αυτά που είπε, πώς αυτά συνάπτουν και συνδέονται. Αυτό το συνάπτουν και συνδέονται. Με την πραγματικότητα. Πάμε να δούμε το βίντεο από την 7η τέχνη για να καταλάβετε για το σουρεαλισμό που μιλήσαμε και επιστρέφουμε με αγαπημένη Χρύσα Χρύσα, αλλιώς Χρύσα Βαλαβάνη, για να μην μπερδεύεστε, κοντά μας από τις κοινωνικές της απορίες που έχει να πει πάρα πολλά. Τρεις κουκλάρες σας έχω σήμερα. Τι άλλο θέλεις, φίλε Τηλεθεάτη, θες να με εκνευρίσεις?